ΠΑ. Με συγχωρείτε. Υιοθετείτε τις καταγγελίες. Περιμένουμε να δούμε την συνέντευξη τύπου. Έχετε ενημερωθεί εσείς από τον κύριο, έχετε ενημερωθεί από τον κύριο Καμένο, ενημερώθηκε ο κύριος Τσίπρας. Ενημερωθήκαμε εκ των υστέρων, δεν ξέρουμε κάτι μετά άλλο. Μετά την καταγγελία ή πριν γνωρίζετε μετά, κάτι. Μετά. Ναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, η ώρα είναι 12.30. Ένα λεπτό κύριε Παπά, έρχεται, πριν από λίγο είχαμε και τον κύριο Γεωργιάδη εδώ για να σχολιάσει. Ναι. Και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, είπε κάτι το οποίο μέχρι ένα σημείο φαίνεται λογικό. Ή θα επιμείνει, είπε ο κύριος Τσίπρας στη θέση ότι αυτή η καταγγελία είναι σοβαρή και την υπολογίζω, ναι. Ή θα επιμείνει σε αυτό που είπε, να δω πρώτα τα στοιχεία και μετά να σας πω. Εντάξει, εγώ τι λέω, από τα δύο, να μην κύριε έχει Παπά. Άγχος ο κύριος Γεωργιάδης, να μην έχει άγχος, διότι προφανώς έχουμε μια συνέντευξη τύπου. Όταν υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός και ένας βουλευτής και διατυπώνουν αυτόν τον ισχυρισμό, επιβεβαιώνεται ότι έχουν κατατεθεί τα στοιχεία στον εισαγγελέα, δεν κατάλαβα τι έπρεπε να πει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του. Κύριε Παπά, να περιμένουν τη συνέντευξη όπως λέτε και εσείς. Περιμένουμε τη συνέντευξη βεβαίως και εκτιμούμε ως σοβαρή την καταγγελία. Δεν κατάλαβα. Η εκτίμησή σας ως σοβαρή της καταγγελίας έγκυται και στο ότι είχατε αυτή την ενημέρωση όπως είπατε εσείς αφού το έγινε από τις δημόσιες γνωστό. Δηλώσεις, σας παρακαλώ, έχουν γίνει δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις. Έτσι, όταν γίνονται λοιπόν σε αυτόν τον τόνο, όταν παραδέχονται όλες οι πλευρές ότι οι εισαγγελικές αρχές είναι ενήμερες, λέω ότι τη θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρή. Περιμένουμε να δούμε. Μάλιστα. Αυτή είναι η διατύπωσή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε να είστε πολύ καλά, κύριε Παπά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Οπωσδήποτε θα ασχοληθούμε καλά και με το θέμα του κυρίου Χαϊκάλη σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής.